Στον τουρισμό της Κρήτης καταγράφεται το πρώτο κρούσμα του κοροναϊού που έβαλε στον πάγο τις προκρατήσεις του καλοκαιριού. Η εξάπλωση του ιού έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία και φόβο στους ταξιδιώτες που επιλέγουν να αναστείλουν τις κρατήσεις στα πακέτα των διακοπών τους. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα δεν θα μας επηρεάσει, αλλά την τρέχουσα στιγμή μας επηρεάζει, διότι ο κόσμος έχει φοβηθεί. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποφασίσουν και να κρατήσουν διακοπές τους δεν το αποφασίζουν. Βλέπουμε μία στασιμότητα στη ροή των κρατήσεων. Υπάρχει πιθανότητα άνω του 50% να έχει μεταδοθεί ο ιός σε τουλάχιστον 75 πόλεις στην Κίνα πριν την καραντίνα. Οπότε με αυτό το σκεπτικό λένε ότι περιμένουν να δουν αν θα σταματήσει ή αν θα υπάρξει συνεχιζόμενη μετάδοση σε άλλες περιοχές της Κίνας. Και γι' αυτό βλέπετε και την ανησυχία από άλλες χώρες για την εξαγωγή περαιτέρω περιστατικών από άλλες περιοχές της Κίνας. Γι' αυτό είμαστε επαγρύπνηση. Η αναστολή στη ροή των προκρατήσεων κατά το μήνα Φεβρουάριο θέτει σε επιφυλακή τους ξενοδόχους που θεωρούν αυτό το μήνα ως βαρόμετρο για την εξέλιξη της τουριστικής χρονιάς. Βλέπουμε ότι οι κρατήσεις, μιλώντας με τα πρακτορεία, ότι είναι σε λιγότερο ρυθμό από τις προηγούμενες μέρες ή τις προηγούμενες εβδομάδες. Κάτι που δεν το δικαιολογεί. Όχι, επειδή ο μήνας Φεβρουάριος είναι ο πιο ισχυρός μήνας κρατήσεων που έχουμε, δεν το δικαιολογεί ο μήνας αυτός. Σίγουρα όλοι το σκεφτόμαστε, σε όλους είναι στην πίσω μεριά του κεφαλιού μας. Απλώς ευελπιστώ ότι κάτι μπορεί να γίνει και κάπου μπορεί να βρεθεί κάποιο αντίδοτο σύντομα, έτσι ώστε να μην έχουμε επακόλουθα στην Ευρώπη. Έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά. Αυτό που θα γίνει τώρα. Σίγουρα έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας, απλώς πρέπει να βρεθεί κάτι άμεσα, έτσι ώστε να σταματήσει η εξάπλωση του ιού. Τριών ενδεχομένως και τεσσάρων φαρμάκων που έχουν δράση για τον ιό. Γίνονται κλινικές μελέτες μέσα στο επίκεντρο της νόσου, στο περιοχή Γουχάν της Κίνας, στην πόλη Γουχάν, οι οποίες δοκιμάζουν ένα φάρμακο από την θεραπευτική του HIV, το οποίο είναι χρήσιμο για τον ιό. Η κατάσταση δεν θεωρείται προς το παρόν επικίνδυνη για την τουριστική κίνηση της επόμενης σεζόν. Οι τουριστικοί πράκτορες παρακολουθούν την πορεία των προκρατήσεων και εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι σύντομα θα βρεθεί λύση και θα αναστραφεί το κλίμα. Ελπίζω να βρεθεί σύντομα λύση, που είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί, διότι τόσα χρόνια έχουμε περάσει πολλούς ιούς, χείρων, πτηνών, SARS και όλων των ειδών, τις τρομακτικές αυτές ειδήσεις που επηρεάζουν τον τουρισμό, οπότε και αυτό θα τακτοποιηθεί και θα προχωρήσουμε. Σίγουρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα, σε οτιδήποτε γίνει, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Και νομίζω ότι χθες με ένα δείγμα που έγινε στα νοσοκομεία έδειξαν ότι είμαστε έτοιμοι και μάλιστα το Παγνί στο Ηράκλειο ήρθε το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα, το οποίο αντιμετώπισε άμεσα τον ιό. Ο πρώτος τρόπος είναι στις πύλες εισόδου της χώρας, όπου γίνεται μια ενεργητική ανίχνευση κατά κάποιο τρόπο περιστατικών τα οποία έρχονται από εκείνα. Υπάρχει το δεύτερο μέτρο που είναι η ενημέρωση που γίνεται σε όλους τους ταξιδιώτες οι οποίοι έρχονται και ιδιαίτερα αυτοί που έρχονται από εκείνα. Μετά υπάρχει το τρίτο μέτρο που είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό γιατί αφορά τους επαγγελματίες υγείας. Το τέταρτο σκέλος αφορά όλα τα υπόλοιπα. Εργαστηριακή ετοιμότητα, 3 εργαστήρια αναφορά σε όλη τη χώρα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.